Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду SkyWay до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель SkyWay позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве SkyWay используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект SkyWay более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор SkyWay представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Καλησπέρα και πάλι. Τώρα μεγάλη ημέρα και δεν μας φαίνεται βράδυ, αλλά πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα σας πέρασε καλά και βρήκατε κάποιους συνεργάτες. Και σήμερα πάλι θα μιλήσουμε για το θέμα απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Ή αλλιώς πώς να πετύχουμε με την εταιρεία SkyWay ή SkyWorld Community. Πώς να πετύχουμε εμείς και να βοηθήσουμε στους άλλους ανθρώπους πώς να επιτύχουμε. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία SkyWorld Community και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία. Στην αριστερή φωτογραφία με βλέπετε με το δημιουργό της τεχνολογίας SkyWay, Ανατόλη Γιουνίτσκι. Και στην επόμενη φωτογραφία, στο επόμενο slide, στο EcoTechnoPark, με τους ανθρώπους από την ελληνική ομάδα, με τους ανθρώπους μου από τις άλλες χώρες, που συναντηθήκαμε στο EcoFest, το 2018 και το 2019, από 2 χρόνια στις φωτογραφίες εδώ. Θέλω να σας πω κατευθείαν ότι φέτος πάλι προγραμματίζει η εταιρεία να κάνει EcoFest το Σεπτέμβριο μήνα και σας έβαλα ερωτηματολόγιο στο chat για να συμπληρώσετε αν επιθυμείτε να πάτε εσείς και πού θα κάνουμε καλύτερο καφέ που επιθυμείτε ή στη Λευκορωσία ή στα Αραβικά Εμμυράτα. Επειδή έχουμε τώρα και χώρο στα Αραβικά Εμμυράτα, έχουμε τέχνο πάρκο και εκεί, μπορεί η εταιρεία να κάνει και EcoFest στα Εμμυράτα, ανάλογα που θα επιθυμήσουν οι συνεργάτες. Γι' αυτό παρακαλώ, αν μπορείτε, συμπληρώστε και στείλτε στην εταιρεία
για να μπορούν να κανονίσουν. Και τώρα να έρθουμε στο θέμα δικό μας για δικτύωση. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου στο δικτυακό μάρκετινγκ είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο στόχος. Ο στόχος τι θέλω να πετύχω. Τι θέλω να πετύχω και τι θέλω να καταφέρω. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί χωρίς στόχο δεν θα έχουμε θέληση να προχωρήσουμε μπροστά. Αν θέλω να αποκτήσω μια μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στην εφεύρεση συνεργατών που είναι τόσο αφοσιασμένοι όσο και εγώ και που θέλουν να πετύχουν. Να σας πω ότι την εικόνα δική μου μπορείτε να μεταφέρετε όπου επιθυμείτε, δεξιά-αριστερά, για να μην σας εμποδίζω. Και όταν φέρνετε ανθρώπους στην ομάδα σας, εσείς γίνεστε σπόνσορας. Και τώρα θα το πούμε για 7 στόχους του σπόνσορα που πρέπει να ξέρει, πρέπει να κάνει και πρέπει να μαθαίνει την ομάδα του να κάνουν και αυτοί τα ίδια βήματα. Στο πρώτο στάδιο, τι πρέπει να ξέρεις, πρέπει να θέσουμε στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνος. Και κάθε γράμμα σε αυτή τη λέξη έχει κάποια σημασία. Το γράμμα S σημαίνει συγκεκριμένος, δηλαδή ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το γράμμα M σημαίνει μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμος παράμετρος, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Να σας πω κατευθείαν και παράδειγμα, έχουμε ένα στόχο να πάρουμε ένα καινούριο σπίτι. Ναι, κάποιος δεν έχει, αλλά εγώ σας λέω σαν παράδειγμα. Δηλαδή, πρέπει να είναι να βρούμε μία εικόνα, ποιο σπίτι που θέλουμε, να ονειρευτούμε λιγάκι, να ψάχνουμε στο ίντερνετ, καλό να εκτυπώσουμε αυτή την εικόνα, να έχουμε μπροστά μας και να αξιολογήσουμε. Μπορείτε να πάρετε και κάποιες αγγλίες, να ψάχνετε πόσο αξία έχουν σπίτια και να γράψετε πάνω σε αυτή την εικόνα την αξία του. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός, εφικτός ή αλλιώς να είναι... Ο στόχος πρέπει να είναι ρεαλιστικός, να είναι εύκολο πραγματοποιηθεί, να είναι πολύ δύσκολο. Ούτε πολύ εύκολο, αλλά όχι πολύ δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, το σκεφτόμαστε ότι μπορούμε σίγουρα να καταφέρουμε και αυτό θα είναι κίνητρο που να μας μετακινήσει. Δηλαδή, το γράμμα R σημαίνει αυτό είναι το κίνητρο ακριβώς, είναι πραγματικός απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Αυτό ότι σκεφτόμαστε σίγουρα εμείς χρειαζόμαστε το σπίτι, είναι αυτό που να μας κινήσει, είναι αυτό που να μας οδηγήσει, να μας κάνει κίνητρο. Και το γράμμα τι σημαίνει εδώ και τώρα, να περιοριστεί χρονικά το χρονικό περίοδο, πότε θα το φτιάξουμε, πότε να επιτύχουμε. Ως το παράδειγμα, λέμε να επιτύχω να πάρω αυτό το σπίτι, ανάλογα και τι μεγάλο σπίτι θέλουμε, να επιτύχω σε 4 χρόνια, σε 3 χρόνια. Μην το βλέπετε ότι εμείς τώρα στο 14ο στάδιο και λέτε ότι τελειώνει. Εμείς στη συνέχεια θα έχουμε μετά τοπικά έργα, δηλαδή συγκεκριμένα σε κάποια χώρα που να χτίσουμε και εκεί πάλι θα χρειαστούν επενδυτές. Δηλαδή θα τελειώσουμε 15 στάδια και μετά θα ψάξουμε επενδύσεις για τοπικά έργα, κάποια συγκεκριμένα έργα. Έτσι, επίσης, η εταιρεία έχει, εκτός από Skyway, εκτός από το Unibus και είδους μεταφοράς, έχουμε και άλλα, και άλλα έργα που θα προχωρήσει μετά. Θα προχωρήσουν, θα συνεχίσουν. Τότε, εμείς είπαμε ότι βάζουμε
χρόνο, μην το σκεφτώ σας τίποτε να τελειώσει το έργο και πόσο αυτό, το έργο θα συνεχίσει και εσείς να δουλεύετε πάλι με την εταιρεία στη συνέχεια για αρκετό καιρό, όσο θα επιθυμίσετε. Μετά εμείς πρέπει να καθορίσουμε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, κάνατε στόχο για 4, ας να κάνουμε εδώ όπως στην εικόνα για 5 χρόνια, ότι θα έχουμε σπίτι σε 5 χρόνια και πρέπει αυτό το στόχο να κάνουμε σε πιο μικρά βήματα, έτσι, σε πιο μικρά στάδια. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε εμείς σε 4 χρόνια, πόσο πρέπει να μαζέψουμε, σε 3 χρόνια, σε 2, στο 1. Δηλαδή, κάθε χρόνο κανονίζουμε ότι πρέπει να βγάζουμε περισσότερα, πρέπει να μαζεύουμε περισσότερα. Μήπως να αρχίζουμε και να πληρώνουμε ή να το μαζεύουμε. Πάντως, εμείς βάζουμε στόχους πού θα φτάσουμε στο πρώτο μήνα, στο έκτο μήνα, στο χρόνο και μετά κάθε χρόνο και μέχρι πέμπτο χρόνο. Γιατί είναι βασικό αυτό? Γιατί αυτό θα είναι σαν πλάνο όποιο θα σας οδηγήσει, όποιο θα βοηθήσει να προχωρήσετε. Επίσης, και άλλο ένα κίνητρο για να προχωρήσετε, πρέπει να ενημερώσετε την οικογένειά σας και τους φίλους σας για τους στόχους. Αυτό πάλι να σας βοηθήσει, επειδή θα ντρέπεστε αν δεν θα κάνετε αυτό και θα είναι ακόμα ένα κίνητρο. Το λέτε, αχα, είπα εγώ σε αυτόν ότι σε ένα χρόνο θα μαζέψω αυτό το ποσό. Ή περίπου εσείς έχετε υποσχεθεί ότι σε 2 χρόνια παίρνετε ένα Mercedes καινούριο ή κάτι άλλο. Δηλαδή, μετά στη συνέχεια να σκέφτεστε πώς να κοιτάω στα μάτια του, πώς να το... μπορείτε ακόμα και να πεις, αν δεν θα καταφέρω, σου δίνω 1.000 ευρώ. Έτσι, αν δεν θα πάρω αυτό το αμάξι, Φιλιππίν. Ή δεν να μαζέψω, να βάζω στην άκρη για το σπίτι. Ή δεν θα πάρω σε 5 χρόνια σπίτι, σου δίνω. Δηλαδή, να σκέφτεστε, γιατί να το δώσω σε αυτόν άνθρωπο 1.000 ευρώ και αυτό θα λυπάστε και αυτό θα είναι και άλλο ένα κίνητρο που να σας σπρώχνει. Να προχωρήσετε. Επειδή είναι η εργασία μας στο δικτυακό μάρκετινγκ, δεν είναι κάτι απαραίτητο, υποχρεωτικό, όπως μας υποχρεώνουν άλλες εργασίες. Φιλιππίνα, όταν πάτε, εσείς πάτε σε κάποια δουλειά και σας λένε κάθε πρωί στις 8 η ώρα να είστε στη δουλειά και κάθε απόγευμα στις 5 σκολάτε, έτσι. Εσείς ξέρετε ότι τάδε ώρα πρέπει να πάτε στη δουλειά και κάθε πρωί θέλετε, δεν θέλετε, εσείς σηκωνώστε ή πάτε. Στο δικτυακό μάρκετινγκ δεν σας υποχρεώνει κανένας τι ώρα να ξεκινήσει τη δουλειά, τι ώρα να τελειώσετε. Εσείς είστε μόνος το αφεντικό στο εαυτό σας. Είναι πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ καλό, αλλά και ένα μειονέκτημα ότι εμείς δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάτι, κάποιος να μας πρόχνει συνέχεια. Γι' αυτό και κάναμε εκεί αυτό το πλάνο, κάνουμε, γράφουμε, να κολλάμε μπροστά μας αυτά τα κίνητρα που σας είπα και στις συγγενείς να πούμε για να μας πρόχνουν κάτι, να προχωρήσουμε, να έχουμε κίνητρο. Να μην σβήσουμε, έτσι. Και αν θέλουμε να εκπληρώσουμε, αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας. Καταρχήν, να σκεφτούμε τι σημαίνει όνειρο και τι σημαίνει στόχος. Όταν καθόμαστε στο καναπέ και σκεφτόμαστε, εγώ θέλω τέτοιο σπίτι, θα έχει πισίνα, θα έχει κήπο, θα έχει αυτό. Αυτό εμείς ονειρευόμαστε. Ναι, καθόμαστε στο καναπέ και κάνουμε ένα όνειρο. Πώς μετατρέπουμε στο στόχο? Κάνουμε πλάνο, κάνουμε αυτά τα βήματα, που να πούμε εγώ, να πω σας αργότερα, και προχωράμε και κάθε μέρα κάνουμε βήματα. Αυτό σημαίνει, είναι στόχος. Αυτό, στόχος από το όνειρο έχει διαφορά ότι κάνουμε βήματα, όχι μόνο καθόμαστε και σκεφτόμαστε. Έτσι. Και στο πρώτο μήνα, όταν πήρατε απόφαση,
από την ημέρα που πήρατε απόφαση, πρέπει να βάλετε στόχο να φτάσετε στο επίπεδο leader. Δεν είναι δύσκολο. Έχουμε plan marketing στο back-office σας που μπορείτε να δείτε. Δεν είναι δύσκολο να φτάσετε στο επίπεδο leader στο πρώτο μήνα. Στο δεύτερο μήνα, αν πάτε με το ίδιο ρυθμό, πολύ εύκολα μπορείτε να φτάσετε στο επίπεδο master. Ή στο δεύτερο, ή στο τρίτο. Δεν πειράζει, μπορεί κάποιος να καθυστερήσει, δεν πειράζει. Το βασικότερο ότι όταν κάνετε, βάζετε στόχο να προχωρήσετε, να προχωράτε και στα επίπεδα. Γιατί το μεγαλύτερο επίπεδο σας δίνει μεγαλύτερη απόδοση. Έτσι, και εμείς σκεφτόμαστε για μεγάλη απόδοση. Για να γίνετε master, απλά βοηθάτε από τους ανθρώπους που έχετε γράψει, επιλέγετε 3-4 και τους βοηθάτε να φτάσουν στο επίπεδο leader. Και εσείς γίνεστε master. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αν θα έχετε μόνο επενδυτές και δεν θα κάνετε συνεργάτες, δεν θα τους βοηθάτε να μεγαλώνουν στα επίπεδα, δεν θα έχετε επιτυχία αυτή που επιθυμείτε. Το βασικότερο πράγμα να βρείτε ενδιάμεσα από τους επενδυτές, ανθρώπους που να έχουν και αυτοί στόχο, να κάνουν και αυτοί βήματα και να τους βοηθάτε να φτάσουν στα επίπεδα. Έτσι, όταν μεγαλώνουν οι συνεργάτες σας, μεγαλώνετε και εσείς. Όταν αυτοί μεγαλώνουν, μεγαλώνει και το δίκτυό σας. Το δεύτερο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο κάθε σπόνσορας, στο δεύτερο βήμα, πρέπει να φτιάξει λίστα επαφών, γιατί αυτό είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Ξέρετε ότι σε κάθε business, όταν ξεκινάτε κάποιο business, βάζετε κάποια περιουσιαστικά στοιχεία. Και είναι αυτό χρήματα. Έτσι. Και στο δικτυακό marketing δεν είναι απαραίτητα να βάζετε μεγάλα χρήματα, αλλά όμως απαραίτητα να έχετε μεγάλη λίστα επαφών. Όσο μεγαλύτερη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Και να σας πω για τη λίστα επαφών, συγγνώμη να επιστρέψω πίσω. Πολύ βασικό να γράφουμε λίστα επαφών μέσα στο τετράδιο, ναι, γιατί όχι στο κινητό. Απλά παίρνουμε το κινητό και αντιγράφουμε όλους τους ανθρώπους που ξέρετε. Μετά γράφετε γενικώς όλους τους ανθρώπους, γειτόνους σας και αυτά, όλους όποιους θέλετε, ξέρετε, και τα στοιχεία που γνωρίζετε για αυτός. Αν και δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή τηλέφωνο Φιλιππίν κάποιον άνθρωπο που γνωρίζετε, δεν πειράζει, ας είναι στη λίστα επαφών και κάποια στιγμή να τον συναντήσετε και να ρωτήσετε και το τηλεφωνό του. Αλλά πάνω σε πολύ βασικό στο τετράδιο, γιατί στο τετράδιο μπορείτε να σημειώσετε και άλλες πληροφορίες για το κάθε άνθρωπο, χαρακτηριστικά του, τα όνειρά του, κάποια άλλα, τα οικογενειακά του και αυτά μπορείτε να συμπληρώνετε. Και αυτά είναι πολύ βασικά, αν έχει αυτός παιδιά, δεν έχει όλα, είναι πολύ βασικά. Γιατί όταν θα έχετε μεγάλη ομάδα, εσείς μπορείτε να ξεχάσετε για αυτόν. Τι τον άρεσε, τι δεν άρεσε, όλα συμπληρώνουμε στο τετράδιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κάνεις το τετράδιο. Και όταν κάνετε λίστα επαφών, μην φιλτράτε τις επαφές σας και μην αποφασίσετε για αυτούς. Μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Δεν το σκεφτόμαστε ότι αυτός θα πάει, αυτός δεν θα πάει. Απλά γράφουμε όλους. Όλους. Όσο μεγαλύτερη λίστα είπαμε, τόσο καλύτερα. Ακόμα και αν ξέρετε σίγουρα ότι θα αρνηθεί αυτός, πάλι αυτό θα είναι για σας προπόνηση. Θα κάνετε προπόνηση, μπορείτε και στην αρχή να πάρετε σε αρνητικούς ανθρώπους που ξέρετε σίγουρα ότι δεν θα έρθουν, να πάρετε σε αυτούς και να κάνετε προπόνηση για αυτούς, να προσπαθείτε να τους μιλάτε και να δείτε πώς τους αλλάζει τη γνώμη τους. Και αυτά, δηλαδή,
επάνω στους ανθρώπους που είναι αρνητικούς, πάρα πολύ καλά να προπονήσετε. Να προπονηθείτε, συγγνώμη. Να προπονηθείτε. Να δίνετε τις κάρτες σας και να μαζεύετε τις κάρτες. Και άλλος ένας τρόπος που να μαζεύετε λίστα, να μαζεύετε επαφές και να μεγαλώνετε τη λίστα επαφών σας. Όταν πάτε σε κάποιο δικτύωση, πάτε κάποιο συνάντηση, κάποια γενέθλια, πάντα να έχετε κάρτες μαζί σας και απλά ανταλλάζετε με τον άνθρωπο τα τηλέφωνα και άλλα στοιχεία. Και πάρα πολύ ωραίο όταν έχετε δική κάρτα της εταιρείας και το δίνετε στον άνθρωπο, το 90% αυτός να ρωτήσει με τι ασχολείστε. Και τότε θα κάνει να πείτε ότι να κάνουμε ραντεβού και να σου εξηγήσω. Έτσι. Αλλά πάντως εμείς τώρα μιλάμε για λίστα επαφών που πρέπει να μεγαλώνουμε. Και εδώ η επαγγελματική κάρτα, το πρόσωπό σας, το δείχνει ότι είστε επαγγελματίες, ότι έχετε κάποια επιχείρηση, έχετε κάποιο business σοβαρό. Η επιτυχία σας ξεκινά από δημιουργία μιας λίστας επαφών. Όταν δημιουργείτε, τότε και ξεκινάει το business σας. Και αργότερα μπορείτε να σημειώνετε ή να γράφετε ξεχωριστό τετράδιο, αυτός που θα είναι επενδυτής και όποιος θα είναι partners ή συνεργάτης. Αυτό μπορείτε ή απλά σημειώνετε εκεί. Εγώ συνήθως μεταφέρνω ανθρώπους από τους επενδυτές στο άλλο τετράδιο που είναι συνεργάτης και το βλέπω ποιος είναι συνεργάτης. Γιατί χρειάζεται αυτό, γιατί με τις συνεργάτες περισσότερα κάνουμε επαφές για να τους βοηθάμε, δίνουμε περισσότερη σημασία και περισσότερα επικοινωνούμε. Δεν ξεχνάμε και για τις επενδυτές. Οι επενδυτές είναι πιο εύκολα. Μπορείτε απλά να βάζετε μέσα στο chat που έχουμε, με ελληνική γλώσσα έχω στο Viber και στο Messenger και με ρώσικη γλώσσα, συγγνώμη, και Skype. Δηλαδή, με ελληνική γλώσσα έχουμε 3 chat, Skype, Viber, Messenger. Viber επίσης είναι chat που δεν βλέπει άλλος τα στοιχεία σας. Είναι ομάδα, δεν είναι chat, είναι ομάδα και κανένας δεν θα βλέπει τα στοιχεία σας. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Και βέβαια, Messenger φαίνεται, έτσι. Τα στοιχεία μπορεί να σας βρει άνθρωπος από το Facebook. Και με ρώσικη γλώσσα έχω στο Viber και Skype. Δηλαδή, έχω 5 chat. Μπορείτε να βάζετε ανθρώπους όταν ενδιαφέρονται ή όταν εγγράφονται μέσα στο chat για να παίρνουν μετά πληροφορίες, τα νέα από εκεί. Επίσης, τους στέλνει και όταν έκανε άνθρωπος εγγραφή, στέλνει και μέσα στο email τα νέα της εταιρείας. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Όταν μιλάμε εμείς στο τηλέφωνο και αν κάποιος λέει όχι, μην το σκέφτεστε ότι έτσι και αλλιώς μη συναχωριέστε, μην το σκέφτεστε ότι γιατί δεν πήγε, γιατί δεν ήρθε μαζί μου. Έτσι και αλλιώς λιγότεροι άνθρωποι θα έρθουν μαζί σας και περισσότεροι να πούνε όχι. Έτσι είναι στατιστική. Δεν είναι όλοι άνθρωποι, όπως δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί, δεν μπορούν να γίνουν όλοι δάσκαλοι και επίτησης δεν μπορούν να γίνουν όλοι επενδυτές. Και τελικά δικτυώδες, αντικτυωτές από αυτούς που θα είναι επενδυτές είναι πολύ λίγες που θα γίνουν συνεργάτες. Η δουλειά μας απλά να ψάχνουμε από αυτό το από αυτή τη μεγάλη λίστα επαφών που έχουμε γράψει, να ψάξουμε αυτούς που θα συμφωνήσει, που θα έρθει μαζί μας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Έτσι, γι' αυτό μην προσπαθείτε να το αλλάζετε. Μπορείτε κάτι να πείτε, αλλά το αφήνετε τον άνθρωπο. Όταν κάποιος σας λέει ότι δεν το θέλω,
Μπορείτε να πείτε και έτσι. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε. Ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Έχει πιθανότητα ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας δώσει κάποιους ανθρώπους που πάλι θα μπουν στη λίστα επαφών σας. Μεγαλώνει η λίστα επαφών. Και υπάρχει και πιθανότητα μήπως και αυτός να σκεφτεί να εξετάσει πάλι την εταιρεία. Αλλά το βασικότερο, εμείς τώρα μιλάμε για πώς μεγαλώνουμε τη λίστα επαφών. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους, όπως και είπαμε. Κάποιος θα έρθει μαζί σας, κάποιος δεν θα έρθει. Μην το σκέφτεστε αυτά, μην ανησυχείτε, μην στεναχωριέστε. Απλά προχωράτε να κάνετε αυτά που κάνετε. Και θα το δείτε σε λίγο καιρό, όταν κάνετε σταθερά τα ίδια βήματα, όπως και στο αθλητισμό, όταν προπονείται αθλητής, κάθε φορά τον βγαίνει καλύτερα και καλύτερα. Και εσείς, με το καιρό, θα έχετε περισσότερους ανθρώπους που θα πούνε ναι. Έτσι, καλύτερη στατιστική θα έχετε. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Όταν έχετε στο χώρο, σε γνωστού σας, κάποιο άνθρωπο που είναι πολύ σαν ταιριάζει με εσάς, πολύ συμπαθεί σε εσάς, σίγουρα και αυτός γύρω το έχει ανθρώπους που μπορείτε, αν θα ρωτήσετε αυτός ανθρώπους, ακόμα και αν δεν το θέλει αυτός να έρθει στην εταιρεία, πιθανόν και αυτοί οι άνθρωποι θα επιθυμήσουν. Αν και αν αυτός ο άνθρωπος είναι μαζί σας στην εταιρεία, ακόμα καλύτερα θα τον βοηθήσει να χτίζει ομάδα. Το για να κάνετε μία τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Όταν έχουμε επενδυτή, ρωτάμε. Έχεις σε κάποια χρόνια θα αποκτήσεις εισόδημα από το Meridia. Έχεις όμως ευκαιρία και τώρα να αποκτήσεις, πριν να βγεις στο χρηματιστήριο εταιρεία, έτσι. Θέλεις να δοκιμάσουμε. Έλα να γράψεις λίστα επαφών γνωστούς που έχεις και εγώ μπροστά σου να πάρω τηλέφωνο να μιλήσω μαζί τους. Και το, αν είστε μέσω ίντερνετ, μπορείτε να κάνετε τρίπλη κλίση μέσα από το Viber, μέσα από το Skype. Αν είστε σε ζωντανή συνάντηση, απλά παίρνετε τηλέφωνο και μπροστά του μιλάτε πώς να κάνετε τηλέφωνο. Το δείχνουμε. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Το ίδιο όπως και με το τηλεφώνημα. Πρώτους συνεργάτες βοηθάμε στο συνεργάτη σας, πρώτους επενδυτές, συγγνώμη, βοηθάμε να αποκτήσει, ναι. Να βοηθήσουμε τουλάχιστον να φτάσει στο επίπεδο leader, μιλώντας με το κάθε πελάτη του για επενδύσεις. Έτσι, και κάνουμε. Για σας είναι πάρα πολύ και εύκολο ότι εμείς τώρα κάθε Τρίτη κάνουμε παρουσίαση στο webinar δωμάτιο. Μόνο να σας πω από τώρα ότι αυτή τη Τρίτη θα κυρωθεί η παρουσίαση, δεν θα μπορεί η Μαρία να κάνει, αλλά παραπάνω Τρίτη θα συνεχίσει. Έτσι. Γι' αυτό, αντί αν ο σπονσορά σας δεν ασχολείται και δεν μπορεί να κάνει για σας παρουσίαση, απλά καλείτε ανθρώπους στην παρουσίαση και μετά κάνετε τη δουλειά μαζί του. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό το θέμα εγώ πάλι. Προπονηθείτε με το συγγενείς, ξεκινήστε να κάνετε παρουσίαση στις οικογένειές σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε αυτό, πάλι είπα, για προπόνηση. Γιατί στις συγγενείς μπορείτε να ρωτήσετε πώς μιλάω εγώ, αν και δεν θέλω να αυτή πάλι να πείτε, θέλω να με ακούσετε απλά για να μου βοηθήσετε, να μου πείτε τα λάθη μου και τι να διορθώσω, έτσι να με αξιολογήσετε λίγο και να μου πείτε που κάνω εγώ λάθη. Και εσείς κάνετε προπόνηση. Όταν θα κάνετε προπόνηση με τις συγγενείς, τότε μπορείτε να πάτε και στους ξένους ανθρώπους. Στο τρίτο στάδιο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο σπόνσορος, είναι πολύ βασικό να προγραμματίσει
το χρόνο του. Και δεν είναι μόνο στο μυαλό, αλλά πάλι στο ημερολόγιο, όπως οι μεγάλες επαγγελματίες καταλαβαίνετε εσείς αν έχετε μία επιχείρηση. Όταν εσείς αποφασίσετε να γίνετε σπόνσορας και αποφασίσετε να φτάσετε στο μεγάλο στόχο, πρέπει να καταλάβετε ότι εσείς πρέπει να γίνεστε επιχειρηματίες. Και κάθε επιχειρηματίες που θέλει να αναπτύσσει την εταιρεία του, όχι να κλείσει η εταιρεία, να αναπτύσσει, πρέπει να διατηρεί κάποιους κανόνες. Και ένας από αυτούς είναι απαραίτητο να έχετε ημερολόγιο που να κάνετε προγραμματισμό σου χρόνο, που να κλείνετε ραντεβού, που να σημειώνετε και χρόνο που να αφαιρείτε στην οικογένειά σας, να αφαιρείτε το χρόνο μήπως έχετε κάποια άλλη εργασία και να σημειώνετε ποια ώρα εσείς να ασχολείστε με καινούριες συνεργάτες και συνεργάτες συνεργατών σας. Έτσι. Πολύ βασικό να εργάζεστε συστηματικά. Μπορείτε να κάνετε ένα ρεπό την εβδομάδα, παραπάνω δεν συνιστώ. Πρέπει, αφού φτιάξατε λίστα επαφών, να κάνετε στο πρόγραμμα, να τηλεφωνήσετε κάθε μέρα 4 καινούρια άτομα, 5. Στην αρχή μπορείτε και πολλά, μετά όταν θα έχετε, ήδη έχετε τηλεφωνήσει τους υπόλοιπους. Εγώ σημειώνω, Φιλιππίν, σήμερα να τηλεφωνήσω σε 2 καινούριες, 3 καινούριες και περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με τους προηγούμενους. Γιατί στους προηγούμενους έχω δώσει κάποιες πληροφορίες, κάποιοι έχουν βγει στην παρουσίαση, κάποιοι είναι τώρα, κάνουν εγγραφή και τους βοηθάω και υπαλήφευση και όλα αυτά. Έχω κάνει και τώρα, όποιος επιθυμεί να σας δώσω βίντεο, έχω βάλει και στο chat βίντεο εγγραφής, βίντεο υπαλήφευσης, συγγνώμη, εγγραφής και επιλογή το πακέτο. Υπαλήφευσης πρέπει να κάνω. Κάποια στιγμή είχα κάνει, αλλά δεν μου βγήκε καλά, δεν γράφτηκε καλά και πρέπει να ξαναγράψω. Όταν θα κάνω επαλήψη μόνιμο σε κάποιον, θα κάνω ένα βίντεο. Έτσι. Πάντως, να εργάζεστε συστηματικά, καθημερινά, αφού έχετε μεγάλο στόχο, πρέπει να κάνετε και δουλειά. Όχι μόνο όνειρο, αλλά να κάνουμε, είχαμε κάνει στόχο, να κάνουμε βήματα. Έτσι. Στο τέταρτο στάδιο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει κάθε σπόνσορας, πρέπει να μάθει για πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστά πρόσκληση και σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Ναι, πρέπει να ξέρουμε πώς να μιλάμε. Στη πρώτη επαφή με το άνθρωπο, όταν παίρνουμε τηλέφωνο, είναι πολύ βασικό να δημιουργήσουμε θετική εντύπωση. Πώς να το κάνουμε αυτό? Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η κλίση είναι μία αρχή και να δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο σενάριο. Πρόχειρο σενάριο για την εταιρεία, τι μπορείτε να ξεχάσετε, κάποιες λέξεις, σενάριο τι να πείτε, όχι με προτάσεις, αλλά σαν πλάνο. Έτσι. Τι να πείτε και αυτό, και βέβαια αυτό ανάλογο το άνθρωπο που μιλάτε. Είναι πολύ βασικό να υποστηρίζετε τη συνομιλία. Να ακούτε αυτό το άνθρωπο τι επιθυμεί, να ακούτε τις ερωτήσεις του και να απαντάτε στις ερωτήσεις. Όχι να πείτε κάτι δικό σας, αυτά που έχετε σημειώσει. Άλλο είναι σενάριο κάνουμε για να μην ξεχάσουμε κάποια πράγματα για την εταιρεία, αλλά δεν είναι πάντα μιλάμε όλα σε όλους. Έτσι, βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος ζητάει περισσότερες πληροφορίες, κάποιος είναι λιγότερα, δεν χρειάζεται. Έτσι και αλλιώς δεν θα κατανοήσει πολλά και πρέπει να στέλνουμε μετά πληροφορίες στο email του ή καλύτερα να ζητάτε και Messenger, Viber. Εγώ Viber συνήθως ζητάω και βάζω στην ομάδα μετά στο Viber. Έτσι.
Και το βασικότερα κλείνω πάντα ραντεβού στην επόμενη συνάντηση. Λοιπόν, αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας όταν ξεκινάμε ομιλία, έτσι. Απαραίτητα ρωτάμε τη γνώμη, ό,τι και λέμε εμείς, ό,τι και εξηγούμε, πρέπει να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Περισσότερα να ακούτε. Γιατί κάθε άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του και αγαπάει όταν τον ακούνε. Αν τον διακόπτουμε, δεν αρέσει στους ανθρώπους αυτό, σε κανέναν. Σκεφτείτε και εσείς, αν σας αρέσει, δεν αρέσει. Γι' αυτό, να αφήνετε να μιλάει ο άνθρωπος τόσο όσο θέλει. Και μετά, όπως να σας ρωτήσει, θα απαντάτε. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η φυτική ενέργεια μεταδίδεται. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε αν επιθυμεί, μήπως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει, μπορείτε να ρωτήσετε αν επιθυμεί να τον στέλνετε πληροφορίες για την εταιρεία, αν επιθυμεί να τον ενοχλήσετε λίγο αργότερα σε κάποιο χρονικό διάστημα, ναι, αφού αρνήθηκε ο άνθρωπος. Και τότε μόνο αποφασίστε αν να τον ξεγράψετε ή όχι από την λίστα σας. Πάντως, μπορείτε να κάνετε και άλλη προσπάθεια μετά από κάποιο καιρό να το ξαναπάρετε και να ρωτήσετε ότι είχαμε μιλήσει και μήπως θέλει πάλι να ακούσει, έτσι, την παρουσίαση. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση του, συνέχεια να σκέφτεστε πώς θα κάνετε εσείς, πώς θα αντιδράσετε εσείς. Και ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρει για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Λίγα λόγια να λέτε για σας, διότι μια-δύο προτάσεις, ποιος είστε και αυτά, τίποτα άλλο. Καλύτερα να το λέτε τι καλό να κάνει για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, περιπεί. Μπορείτε να ρωτήσετε εσείς, έχετε παιδιά. Ναι, με αυτή η εταιρεία μπορεί, σε ποια ηλικία παιδιά. Και το λέτε ότι αυτή η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να σπουδάσει τα παιδιά, αν είναι μικρά παιδιά ακόμα. Ή να φτιάξει, μπορείτε να φτιάξετε κάτι στα παιδιά, το σπίτι, κάτι καινούριο ή κάτι άλλο. Δηλαδή, ανάλογα τι ενδιαφέρει το άνθρωπο, τι μπορεί να τον ενδιαφέρει. Αυτό και μήπως αυτός έχει στα ψυχολογικά του τώρα δεν είναι τόσο καλά, είναι στενοχωρημένος. Δηλαδή τότε η εταιρεία να βοηθήσει να ανέβει ψυχολογικά, γιατί θα βρεθεί σε ένα κύκλο επενδυτών που είναι χαρούμενες, που είναι ωραίες, μπορεί να πάει στο καφέ. Δηλαδή θα ανοίξει άλλη ζωή. Δηλαδή, αυτό ανάλογα με τον ενδιαφέροντα το άνθρωπο, το μιλάμε για το εαυτό του, έτσι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε το ευχαριστώ. Και αν είπε ότι δεν επιθυμεί να είναι μαζί σας, πάντα ευχαριστούμε το άνθρωπο, και γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πώς μπορεί να αλλάξει μετά αυτός ο άνθρωπος και πάλι να σας ξαναπάρει, να σας ξαναβρει. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, έναν λεξιολόγιο, ένα στυλ. Με καθημερινή προπόνηση που θα κάνετε εσείς, με καθημερινά βήματα, αυτό θα έρθει μόνο το. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μη τον διακόπτετε. Αυτό έχουμε πει. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Κάποιος θα σας πει ναι, κάποιος και να πει όχι. Πέστε στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις είναι οποιασδήποτε ερωτήσεις στα θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει τον άνθρωπο ή για την εταιρεία και ή διάφορα οικογενειακά μπορεί να είναι προσωπικά. Αυτές οι ερωτήσεις σας βοηθούν να καταλάβετε άνθρωπο περισσότερα
ή να έχετε χρόνο για να σκεφτείτε κάτι. Διερευνητικές ερωτήσεις. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλετε να μάθετε αν κατάλαβε καλά ο συμμελητής για την εταιρεία, αν κατάλαβε καλά αυτά που τον είπατε. Σε για παράδειγμα να σας πω, έχετε καταλάβει πόσο θα αλλάξει ο κόσμος όταν θα έχει τη τεχνολογία μας, ναι? Ή πόσο να σας βοηθήσει η εταιρεία, ή μήπως πόσο άνετο θα είναι αυτό είδος μεταφοράς, πόσο θα βοηθήσει στους ανθρώπους. Ή διαφορετικές μπορείτε να κάτσετε να σκεφτείτε και να φτιάξετε αυτές τις ερωτήσεις. Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Αυτές είναι σαν να σας θέλετε να σας βοηθήσω να ανοίξουμε ένα λογαριασμό για εσάς στην εταιρεία. Για να βλέπετε, εγώ συνήθως το λέω πάντα, να βλέπετε τα ντοκουμέντα της εταιρείας, να βλέπετε τα νέα της εταιρείας, ναι? Να βλέπετε προσφορές. Μετά κλείνουμε τη συζήτηση με το ραντεβού που ό,τι μπορούμε πάλι να επικοινωνήσουμε. Έτσι, πάντα το να θυμάστε, πάντα κλείνουμε τη συζήτηση με κλείσιμο επόμενο ραντεβού. Μην αφήνετε στην αέρα ότι να σας πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, να με πάρετε τηλέφωνο, μέχρι ποια μέρα να σας περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο. Μέχρι τάδε μέρα. Okay, αν δεν θα με πάρετε μέχρι αυτή τη μέρα τηλέφωνο, σας παίρνω αυτή τη μέρα τηλέφωνο. Ποια ώρα, απόγευμα ή πρωί, Φιλιππίν. Έτσι, το δίνετε για να επιλέξει και σημειώνετε στο ημερολόγιο. Τότε κάθε μέρα όταν ξυπνάτε, ανοίγετε ημερολόγιο και έχετε ήδη ανθρώπους που έχετε κλείσει για αυτή την ημέρα και δεν το σκέφτεστε με ποιον θα κάνετε εργασία. Εσύ έχετε λίστα επαφών καινούριους ανθρώπους που θα το, όταν εγώ κάνω, να πρώτα κοιτάω ποιες ώρες έχω κλείσει και σε ελεύθερο χρόνο παίρνω στους καινούριους. Και κλείνω ραντεβού. Συνήθως το καινούριο που τον παίρνω μπορεί να είναι αυτός απασχολημένος στη δουλειά. Σας μπορείτε τώρα να μιλήσετε. Ποια ώρα μπορώ να σας πάρω? Αυτά ξέρετε καλύτερα και από μένα. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάσετε από χαρτί. Ακόμα και αν μιλάτε στο τηλέφωνο, αν θα μιλάτε στο χαρτί, θα ακούσετε σαν ρομπότ, δεν θα είναι φυσιολογική ομιλία. Το πρώτο και το δεύτερο. Δεν θα ακούσετε το άνθρωπο τι σας λέει. Δηλαδή, εσείς πρέπει να λέτε αυτά που σας λέει ο άνθρωπος, να απαντάτε στις ερωτήσεις του. Στο πέμπτο βήμα, το που πρέπει να ξέρει ο σπόνσορας, πρέπει να μάθει σιγά-σιγά να κάνει παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι αυτοποίηση σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Ναι. Αυτό θα έρχεται σιγά σιγά, κοιτώντας παρουσίαση που γίνεται κάθε Τρίτη από τη Μαρία, θα μάθετε κι εσείς να κάνετε παρουσίαση. Προετοιμάζετε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Όταν κάνετε παρουσίαση, απαραίτητα πρέπει να έχετε, αν στη ζωντανή συνάντηση, καταρχήν κάρτα στην εταιρεία, κάποια φυλάδια της εταιρείας ή flyer, μπορεί να είναι flyer της εταιρείας, ή μπορείτε ή να έχετε μαζί σας ένα λάπτοπ, ένα tablet που να κάνετε παρουσίαση. Μπορείτε και στο ηλεκτρονικό. Αν κάνετε μέσω ίντερνετ, το ίδιο μόνο, τότε ηλεκτρονικά όλα. Επίσης, μπορείτε να έχετε και να αποκτήσετε και στην εταιρεία μας με τα σημάδια της εταιρείας στυλούς. Έχουμε τώρα ημερολόγια, στυλούς, στικάκια και διάφορα κάρτες και τσάντες. Τώρα τσάντες δεν έχει, έχει τσάντα. Έχει τσάντα, μπορείτε να μπείτε στο site μας, το μαγκαζί, εκεί έχει, που είναι για συνεργάτες, κάτω-κάτω, έχει μαγκαζί και να πατήσετε. Γενικώς πρέπει να εξετάσετε όλο το site, να δείτε τι έχουμε στο site. Η διάρκεια της παρουσίασης, την πρώτη συνάντηση,
Δεν σας λέω όλη η συνάντηση, α, μόνο παρουσίαση. Μόνο παρουσίαση, μην κάνετε πάνω από 15 λεπτά. Θα κουραστεί ο άνθρωπος και δεν θα σας ακούσει όλα. Έτσι και αλλιώς τα 80% θα το ξεχάσει. Μην του λέτε πολλά πράγματα. Καλύτερα να το στείλετε μετά site, κάποια βίντεο ή κάποιες άλλες πληροφορίες. Η μεγάλη παρουσίαση που γίνεται συνήθως στην αίθουσα ή μέσω webinar δωμάτιο είναι 40 με 45 λεπτά. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον του καλεσμένου σας και για τα όνειρά του. Έτσι, αυτό να σας βοηθήσει να οδηγήσετε τον άνθρωπο προς σωστή αγορά του πακέτου. Ναι, για να είναι για αυτό, για να μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Αν θέλει, Φιλιππίνο, όπως εδώ, να έχει μία... να πάει κάπου διακοπές, μεγάλο διακοπές, πρέπει να τον φτάσουν λεφτά για να πάει διακοπές. Ή πιο καλύτερα να γίνει συνεργάτης και να πάει σε πιο γρήγορα διακοπές. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Αυτό εννοείται αν θα φορέσετε κάτι πολύ ανοιχτό ή δεν είναι σοβαρό στυλ ή πολύ χτυπητό, ο άνθρωπος που σε ποιον μιλάτε δεν ακούει σε εσάς, να κοιτάει στα ρούχα που φοράτε ή να σκέφτεται για τον ντύσιμό σας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απλά ντυμένοι, αλλά όμως είναι σοβαρά και να μην χτυπάει στο μάτι το ακροατό. Δηλαδή, στις γυναίκες Φιλιππίνων δεν συνιστούν να φοράνε κάποια ωραία κολιέ, που να σπάει προσοχή το άνθρωπο. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως κάναμε και σενάριο του τηλεφωνικής κλήσης και στη συνάντηση. Στη συνάντηση, επίσης, κάνουμε και σύγκριση. Και το τρίτη λέμε για τη σύγκριση. Η σύγκριση σαν είδος μεταφοράς σε σχέση με άλλους είδους μεταφοράς. Έχουμε και να σας πω στο back office που είναι για τους συνεργάτες, εργαλεία συνεργατών. Έχουμε και slide για την εταιρεία που να σας βοηθούν σε όλα. Και επίσης μπορείτε να κάνετε σύγκριση αν είναι άνθρωπος έχει ξανακάνει κάποτε δικτυακό marketing. Μπορείτε να κάνετε σύγκριση την εταιρεία μας σαν δικτυακή εταιρεία. Η μεγαλύτερη διαφορά από τις άλλες εταιρείες ότι στις άλλες εταιρείες εσείς δεν είστε ιδιοκτήτης. Δεν είστε, πώς να σου πω, δεν έχετε την εταιρεία, η εταιρεία έχει εσάς. Σε εμάς είναι διαφορά ότι ο καθένας από εσάς έχει μερίδια της εταιρείας και αυτή η εταιρεία ανήκει σε εμάς. Εμείς είμαστε ιδιοκτήτες της εταιρείας. Και εμείς μπορούμε να πουλήσουμε αυτό το μέρος της εταιρείας όταν θα θέλουμε ή όλη τη ζωή μας να παίρνουμε τα χρήματα από την εταιρεία. Αργότερα η εταιρεία θα χτίζει, θα φτιάχνει σε διαφορετικές χώρες και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα παίρνουν χρήματα από την εταιρεία. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Έχουν βρει ψυχολόγοι όταν άνθρωπος πολλές φορές συμφωνεί μαζί με εσάς, τότε συνέχεια θα συμφωνήσει. Δηλαδή, ρωτάμε τις ερωτήσεις που είναι το 90%, θα απαντήσει ναι. Σας άρεσε η εταιρεία, σας άρεσε τέτοιους είδους μεταφοράς, θα θέλατε και εσείς να κάνετε βόλτα με το Unibus ή κάτι άλλο. Και σιγά σιγά φέρνουμε τον άνθρωπο να κάνουμε τώρα εγγραφή, να σας βοηθήσω να ανοίξουμε... όχι εγγραφή, να σας βοηθήσω να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στην εταιρεία για να βλέπετε τα νέα της εταιρείας και άλλες πληροφορίες, έτσι. Και μετά να σας βοηθήσω να επιλέξουμε ένα πακέτο, να επιλέξουμε αυτό που να σας ταιριάζει περισσότερα, ναι. Και έτσι προχωράμε και όταν ο άνθρωπος συνέχεια σας είπα συμφωνεί με εσάς, πάει μετά όλα σε συμφωνία. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη τεχνική του Βιαμίν Φραγκλίνου. Αυτό παίρνουμε δύο φύλλα χαρτί, σε έναν γράφουμε τα αρνητικά της εταιρείας και στο άλλο θετικά.
Και εσείς βέβαια θα γράψετε φυτικά της εταιρείας, τα πλεονεκτήματα της εταιρείας και στον άνθρωπο να πείτε να γράψει τα μειονέκτημα που βλέπει στην εταιρεία. Έχετε να βοηθήσετε να το βρείτε, τι τον εμποδίζει, ο φόβος του και αυτά και να λύσετε, να αντιμετωπίσετε αυτές τις αντιρρήσεις, δηλαδή τι αντιρρήσεις έχει ο άνθρωπος και να αντιμετωπίσει. Επίσης, όταν θα έχετε γράψει 2-3 φορές περισσότερα πλεονεκτήματα, θα βλέπει ο άνθρωπος ότι τα πλεονεκτήματα είναι πολύ περισσότερα και είναι πολύ κρίμα να μην το χάσει αυτή την ευκαιρία. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της επενδύσεις στο έργο μας. Να πείτε και εσείς τις προοπτικές σας, πώς το βλέπετε εσείς στο μέλλον την εταιρεία. Πάντα να έχετε φυτικά συναισθήματα και ενέργεια. Οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι αγαπούν το ήλιο, αγαπούν φως και αγαπούν ζεστασιά από τους ανθρώπους. Όλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που να τους ζεσταίνουν, να τους βοηθάνε. Γι' αυτό πρέπει να είστε τέτοιος άνθρωπος. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι η καλύτερη μεταφορά για την επιχείρηση. Όπως χρειάζεται δίπλωμα οδήγηση και δεν είναι μόνο δίπλωμα, αλλά και να μάθετε να ξέρετε να οδηγήσετε, έτσι και επίσης χρειάζεται να ξέρετε δικτύωση για να προχωρήσετε στην τεχνολογία πωλήσεων. Έτσι, όταν ξέρετε εσείς, θα σας ψάχνουν, θα τρέχουν από πίσω σας άνθρωποι, θα σας παίρνουν τηλέφωνα για να τους βοηθήσετε, να προχωρήσουν. Και στο έκτο τελευταίο βήμα, τα χρήματα θα αρχίζουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η πιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Εντάξει, τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να στηρίξουμε την επαφή σας, στείλτε στο συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες, συμβολές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Επίσης, να μην ξεχνάτε καμιά φορά να παίρνετε τηλέφωνο, να επικοινωνείτε, να το δείχνετε ότι είστε πάντα δίπλα του και τον υποστηρίζετε. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Και η στρατηγική και η τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίζουν από τους άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν θα ξέρετε να κάνετε στόχο, να κάνετε λίστα επαφών και να κάνετε καθημερινά βήματα, τότε θα 100% εσείς θα είστε επιτυχημένος. Θα είστε διαφορετικός από τους άλλους. Και μην αφήνετε τον πελάτη να κρυώσει. Είναι πολύ βασικό αυτό. Για να γίνετε επιτυχημένος πρέπει να κάνετε όλα γρήγορα. Λοιπόν, έχετε καλέσει έναν άνθρωπο στην παρουσίαση. Άκουσε αυτός παρουσίαση. Πρέπει μέσα στο πρώτο 24ωρο να επικοινωνήσετε μαζί του. Τότε θα έχετε 70% επιτυχία. Σε καλύτερη περίπτωση πρέπει να κάνετε κατευθείαν εγγραφή και να επιλέξετε ένα πακέτο που να τον αρέσει. Αν θα αφήσετε να περάσει 4 μέρες μετά από την παρουσίαση, κρυώσαν οι άνθρωποι που έχουν ακούσει και έχετε μόνο 23% επιτυχία. Και αν αφήνετε 10 μέρες και παραπάνω, έχει παγώσει, έχει γίνει παγάκι αυτός, έχει ξεχάσει την εταιρεία, το έχει αφήσει και μόνο 7% επιτυχία. Γι' αυτό λέμε, γιατί να μην είναι 70% και να είναι 7%. Γι' αυτό είναι ένα μυστικό επιτυχημένους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και τακτικοί. Αν κλείνουμε ραντεβού, να είμαστε συνεπείς και να μιλάμε στην ημέρα του ραντεβού. Η δεύτερη επαφή είναι η επιτυχία 90%. Δηλαδή, την επαφή μετά από την παρουσίαση, αν να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον άνθρωπο, θα έχετε 90% επιτυχία.
και η γνώμη σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας, η γνώση σας. Να ξέρετε περισσότερα για την εταιρεία, γι' αυτό έχουμε site για βοήθεια. Τα περισσότερα πράγματα έχουμε, περισσότερες πληροφορίες έχουμε με ελληνική γλώσσα. Δεν έχουμε βιβλίο, δυστυχώς, στα ελληνικά, έχει στα αγγλικά και ρώσικα, που γράφει Ανατολή Νίτσκι, αλλά κάποια πράγματα μπορείτε να ρωτήσετε και σε μένα. Έτσι, δηλαδή, όσο μπορείτε περισσότερα πράγματα να μαθαίνετε για την εταιρεία. Πρέπει επίσης να ξέρετε να απαντάτε σε πιο κοινές αντιρρήσεις των πελατών. Θα το πούμε την επόμενη Πέμπτη για αυτές τις αντιρρήσεις. Το κάνω κάθε δεύτερη φορά, γιατί δεν προλαβαίνουμε με το χρόνο μας. Μην φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε ατόμου έχει στο ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Όταν ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται τίποτα, απλά σας λέει «δεν το θέλω» και κλείνει τηλέφωνο. Όταν αρχίζει, λέει «α, δεν μπορώ, η γυναίκα μου δεν θέλει, δεν έχω λεφτά αυτή τη στιγμή», σημαίνει ότι αυτός θέλει, αλλά κάτι τον ποδίζει, κάτι σκέφτεται, γι' αυτό και έχουμε σύστημα, το φραγλίνο που σας έδειξα, και άλλα συστήματα που μπορούν να βγάζουν αυτές τις αντιρρήσεις και να τους βοηθήσετε να λύσετε, να φύγετε από αυτές τις αντιρρήσεις, να αποφύγετε. Και πώς να χτίζουμε την ομάδα μας. Βάφος έναντι πλάτος. Αν βάζουμε στο πλάτος, δηλαδή δεξιά εικονίτσα, βάζουμε μόνο, βρίσκουμε επενδυτές και τους γράφουμε όλους στην πρώτη γραμμή, θα έχουμε μόνο επενδυτές και όταν θα τελειώσουν οι επενδυτές να επενδύσουν, τελειώνουν τα έσοδά μας. Όταν όμως από αυτές οι επενδυτές ψάχνουμε συνέχεια όποιος θα επιθυμήσει να γίνει συνεργάτης και το βοηθάμε σε αυτό να βρίσκει άλλους πελάτες, να βρίσκει άλλους και συνεργάτες και επενδυτές, περίπου βοηθάμε μέχρι τη τρίτη γραμμή, τους μαθαίνουμε και τα εκπαιδεύουμε και φέρνουμε στο webinar, στο ένα, στο άλλο, δηλαδή τότε θα έχουμε δίκτυο, ναι. Θα έχουμε δίκτυο και δίκτυο, είπαμε, κλειδί της επιτυχίας. Όταν θα κερδίσει ο συνεργάτης μας, θα κερδίσουμε και εμείς. Και τώρα να πούμε 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Τα βήματα που κάθουμε που κάνουμε με κάθε άνθρωπο που είναι στη λίστα επαφών μας, έτσι. Ήταν, το πρώτο, παίρνουμε τηλέφωνο και τον καλούμε για παρουσίαση. Κάθε τρίτη που κάνουμε παρουσίαση, καλέτε στη παρουσίαση. Μπορείτε να λέτε λίγα για την εταιρεία, να το στείλετε κάποιες site της εταιρείας, εγώ πάντα στέλνω, και ένα βίντεο παρουσίαση που έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους. Αυτό που σας έδειξα μπροστά σήμερα, αυτό βίντεο έχει ελληνικούς υπότιτλους όταν επιλέγετε, έτσι, υπότιτλους. Στο δεύτερο βήμα, τον προειδοποιείτε ότι την μέρα της παρουσίασης να τον πάρετε τηλέφωνο, τον φημίσετε. Σημειώνετε και στο ημερολόγιο σε ποιον να φημίσετε. Να είστε και εσείς στη παρουσίαση μαζί με αυτόν και να το πείτε και όταν παίρνει την δεύτερη φορά, να το πείτε ότι μετά την παρουσίαση να τον πάρετε τηλέφωνο. Αν το λέτε έτσι, τότε ο άνθρωπος σκέφτεται ότι να με πάρει τηλέφωνο πρέπει να είμαι μέχρι το τέλος για να ακούσω, για να μπορώ να τον μιλήσω για την εταιρεία. Οπότε, στο τρίτο βήμα είναι τηλεφώνημα μετά από την παρουσίαση. Τηλεφώνημα, επιλέγουμε πακέτο, κάνουμε εγγραφή, κάνουμε επένδυση και μετά υποστήριξη. Μετά δεν ξεχνάμε αυτόν τον άνθρωπο, βάζουμε στο chat, επικοινωνούμε καμιά φορά, μιλάμε για να γίνει συνεργάτης, αν επιθυμεί, αν και δεν επιθυμεί, δεν πιέζουμε, απλά στέλνουμε πληροφορίες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υποστήριξη. Αυτά τα απλά βήματα, πρόσκληση, παρουσίαση, τηλεφώνημα, υποστήριξη, κάνουμε με το κάθε πελάτη που έχουμε στη λίστα επαφών μας. Αυτά τα βήματα είναι 1, 2, 3 και θα μάθετε και θα σας φαίνεται πάρα πολύ εύκολα.
Και κάθε φορά να μαθαίνετε κάποια μυστικά, έτσι, να σημειώνετε αυτά. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Και τελειώνουμε σημερινή συνάντηση. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μου παρακαλώ εδώ στο chat. Και τελειώνουμε με τα λόγια «You win, the words win». Εγώ θα κερδίσω, θα είμαι κερδισμένος, θα κερδίζει και όλος ο κόσμος. Με την εταιρεία μας, με τη τεχνολογία μας, θα κερδίσει όλος ο κόσμος. Έτσι, γιατί θα έχει ένα οικολογικό είδος μεταφοράς που θα χρειαστεί σε όλους. Δεν βλέπω να γράψετε κάποιες ερωτήσεις. Τότε σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ ότι αφαιρέσατε το χρόνο σας και ήρθατε να με ακούσετε. Και την επόμενη Πέμπτη θα συναντηθούμε για το webinar για δικτύωση. Και ξαναλέω, αυτή τη Τρίτη δεν θα έχουμε παρουσίαση. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα το πούμε τηλεφωνικώς.